δούμε τι γίνεται με αυτή τη διαταγή του αρχηγού που αναστατώνει τις συντεχνίες του αρχηγού αστυνομίας. Πάμε στον πρόεδρο του κλάδου της αστυνομικού σώματος ΑΣΔΙΚ, Λουκά Χρήστου. Σας χαιρετώ, κύριε Χρήστου. Καλημέρα, κυρία Σάβα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, μέσα στα πολλά που έχουν εξαγγελθεί για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, πρόληψη κλπ., είχαν πει ότι θα δουν τι θα κάνουν με την πρώτη γραμμή, να την ενισχύσουν κλπ. Και προκύπτει μια διαταγή προχθές από τον αρχηγό που ουσιαστικά αναστατώνει όσους είναι σε γραφεία σε πενθήμερο ωράριο μέχρι τις 2.30, οι οποίοι πρέπει να κάνουν τι τώρα. Να αναφέρουμε ότι είναι η διαταγή αυτή υποχρεώνει διατάσσει στην ουσία να συναδέλφους που εργάζονται σε πενθήμερο ώρες γραφείου να έρχονται να ενισχύουν τις βάρκες. Δηλαδή, όταν εργάζονται τις καθημερινές, κάποια άτομα με το που θα τελειώνουν την εργασία τους, θα σχολάνουν ναι μεν, αλλά θα επιστρέφουν μετέπειτα να συνεχίσουν σε βραδινή βάρκια, να ενισχύουν τις βραδινές βάρκες. Καθώς επίσης και όσον αφορά κυριακές και δημόσιες αργίες, κάποιοι συναδέλφοι από αυτούς θα ορίζονται με τη σειρά να έρχονται να ενισχύουν τις βάρκες σε κυριακές και δημόσιες αργίες. Για ποιο αριθμό μιλάμε που επηρεάζεται, κύριε Χρήστου? Όλο το γραφειακό προσωπικό. Πού είναι? Άρα μιλάμε για μερικές χιλιάδες συναδέλφους. Ναι. Οι οποίοι είχαν, λοιπόν, τώρα έχουν ένα προνομιακό καθεστώς, αν θέλετε, διότι οι υπόλοιποι είναι έξω, είναι με βάρδιες, δουλεύουν Σαββατοκυριακά, ξημερώματα. Αναντίλεστα, η αστυνομία χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Υπάρχουν οι βάρδιες, η πρώτη γραμμή, όπως λέμε, και υπάρχει και το απαραίτητο, η υπερσήμερη εργασία, οι οποίες εμπίπτουν διάφορες εργασίες του γραφειακού προσωπικού, οι οποίες επίσης είναι απαραίτητες. Ναι, αλλά είναι αστυνομικοί που προσλαμβάνονται μετά από την ίδια διαδικασία με αυτούς που είναι σε ουλαμού, στη ΜΑΤ κλπ. Ακριβώς, προσλαμβάνονται με την ίδια διαδικασία. Ναι. Υπάρχουν ανάγκες για κάποια γραφειακά καθήκοντα ή κάποια μπορεί να είναι και εξειδικευμένα αυτά τα καθήκοντα και πρέπει να στελεχωθούν. Ναι. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι αυτό που δίνεται δεν υπάρχει αντιμισία. Ναι, μες θα καλούνται οι συναδέλφοι αυτοί βάσει τη διαταγή να εργάζονται. Δηλαδή, θα αυξηθεί ο χρόνος εργασίας τους, θα επεκταθεί καλύτερα, αλλά δεν θα πληρώνονται. Θα τους δίνεται ανάλογος χρόνος ανάπαυσης, πράγμα που κατά εμάς είναι απαράδεκτο και μας παίρνει δεκαετίες πίσω. Όταν εργαζόμασταν κοινή στις βάρδιες και δεν παίρναμε κανένα κλείδωμα. Τώρα, εσείς, για παράδειγμα, κύριε Χρήστου, που είστε σε βάρδια, αντιλαμβάνομαι, αφού δώσατε το προσωπικό σας την εμπειρία, παίρνετε υπεροριακή αποζημίωση? Πώς γίνεται τώρα? Ενώ γιατί να δημιουργήσουμε δύο ταχυτήτων? Παίρνουμε το επίδομα βάρδια και παίρνουμε και τα επιδόματα κυριακής και αργίας. Ναι. Εδώ θα τώρα, αν λειτουργήσει αυτή η διαταγή όπως έχει, θα έχουμε το εξής παράδοξο. Θα έχουμε έναν συνάδελφο ο οποίος είναι στις βάρδιες να δουλεύει και να αμείβεται και ένας συνάδελφος που έρχεται από τα γραφεία να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια θα παίρνει ώρες ανάπαυσης. Άρα αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που προκύπτει. Από εκεί και πέρα όμως, θα ήταν σωστό να αναφέρουμε ότι χθες το απόγευμα είχαμε μια εξέλιξη. Είχαμε επικοινωνία με την ηγεσία, η οποία μας ενημέρωσε ότι μετά και από τις παραστάσεις που κάναμε ως συντεχνία, ο αρχηγός αστυνομίας έδωσε ενάμεσα οδηγίες, όπως κοστολογηθεί η εργασία αυτή των συναδέλφων για τις Παρασκευές, το Σάββατο και τις δημόσιες αργίες, και να εξεταστεί το ενδεχόμενο ώστε να πληρώνονται αυτές οι ώρες, αντί να πιστώνεται με ώρες ανάπαυση. Ναι, αλλά μετά αντιλαμβάνομαι η ανάπαυση έχει να κάνει ότι είναι Δευτέρα, πάω στο γραφείο, στον αστικό σταθμό, δεν ξέρω που έχει γραφειακή δουλειά. 7.30, σχολάω 2.30, είμαι βάρια το απόγευμα, αν θέλετε. Την οποία θα πληρώνομαι επιπρόσθετα, αν διευθετηθεί αυτό που λέτε. Και πρέπει να ξαναπώ και την επόμενη μέρα στο γραφείο, σωστά? Αναλόγως. Την επόμενη θα έχει χρόνο ανάπαυσης. Αναλόγως θα πρέπει άρα να γίνει. Άρα και ανάπαυση λέτε και επιπρόσθετο ποσό. Ακριβώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Γι' αυτό ήρθαμε εμείς και ζητήσαμε με ανακοίνωσή μας και δημόσια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να υπάρξει αναστολή της διαταγής αυτής ώστε να μελετηθεί καλύτερα γιατί προκύπτουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά ποιος τη μελέτησε, κύριε Χρήστου? Είναι η διαταγή του αρχηγού. Βγήκε, δημοσιοποιήθηκε. Από το αρχηγείο αστυνομίας. Ναι. Τώρα τι ακριβώς μελέτησαν τη μελέτη δεν μπορώ να γνωρίζω. Εμείς αυτό που θέλω να πούμε όμως δημόσια είναι ότι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον αρχηγό αστυνομίας που μετά που θέσαμε τα προβλήματα δημόσια έκανε την παρέμβαση παρόλο που
Καλά, και λένε το πρόβλημα, κύριε Χριστού. Το θέμα ότι είναι το μόνο αυτό είναι ότι να αποζημιώνονται κιόλας. Τα άλλα, δηλαδή, είμαι τόσα χρόνια σε ένα γραφείο και το βράδυ θα κληθώ να πάω σε ένα έγκλημα. Τι θα γίνει, δηλαδή. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση. Προκύπτουν πρακτικές δυσκολίες, τις οποίες φαίνεται να μην έχουν μελετηθεί σωστά. Δηλαδή, έτσι να αναφέρουμε έτσι δύο-τρία παραδείγματα. Τα εφιστάμενα περιοριακά καθήκοντα, ναι, αντιλαμβάνεστε ότι σε μεγάλο βαθμό στελεχώνονται από συναδέλφους που διεργάζονται σε ώρες γραφείου. Ναι. Άρα, όταν αυτοί οι συναδέλφοι τώρα θα έρχονται να δουλεύουν τις βάρκες, να ενισχύουν τις βάρκες βάσης της διαταγής, ποιος θα στελεχώνει μετά αυτά τα περιοριακά καθήκοντα. Ναι. Λοιπόν, μετά, ο φόρτος εργασίας στο γραφείο θα αυξηθεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε, οι συναδέλφοι αυτοί όταν θα έρχονται να εργάζονται θα μείνουν κάποιοι άλλοι πίσω. Μετά υπάρχουν άδειες. Υπάρχουν ώρες. Θα τους δίνουν ώρες να αναπαυθείς και θα μείνουν μετά. Και είναι υποχρεωτικό, κύριε Χρήστου, θα είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή μπορεί να έχουν γίνει διευθετήσεις. Ας πούμε για μια γυναίκα η οποία μετά δεν έχει κάποιον να. Μπορεί να είναι μόνο γονιός η αντιφύλαξη ακριβώς, των παιδιών. Ακριβώς υπάρχει και αυτό το πράγμα πρόβλημα που εμείς ήδη το αντιληφθήκαμε και θέσαμε αυτό το πρόβλημα ότι υπάρχουν συναδέλφοι, ειδικά αρκετοί συναδέλφοι που εργάζονται σε ώρες γραφείου, κυρία Σαββά. Υπάρχει μεγάλος αριθμός που μπήκαν σε ώρες γραφείου λόγω ότι υπάρχουν είτε κάποια προβλήματα υγείας είτε κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες προσωπικές οικογενειακές. Λοιπόν, ειδικά όσον αφορά μονογονείς. Λοιπόν, το θέσαμε και αυτό, γιατί ήδη εντοπίζουμε ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Και πάλι πήραμε διαβεβαίωση από την ηγεσία ότι. Μάλιστα. Άρα δεν ισχύει αυτή η διαταγή, κύριε Χρήστο, επί του παρόντος. Να δούμε όταν θα διορθωθεί για να συζητάμε για την εξέλιξη. Δεν έχει διορθωθεί τίποτα. Απλώς ναι, το αυτό εμείς που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι ναι, μας είπαν ότι πάλι ο κάθε συνάδελφος να κάνει επιστολή προς τον προϊστάμενο του να αναφέρει τα προσωπικά του δεδομένα και θα εξεταστεί. Θα ήταν ευχής έργο αν εισακουστούμε και δοθεί αναστολή για ένα χρονικό διάστημα για αυτήν τη διαταγή, ώστε να μπορεί να μελετηθεί ναι, καλύτερα. Γιατί όσο έχει η διαταγή αυτή, έχει ισχύει από πότε, κύριε Χρήστο, από προχθές που εξεταστεί. Σήμερα, ξεκινάει σήμερα. Άρα από ενημερώθηκαν σήμερα κάποιοι που είναι σε γραφείο τώρα, δυόμιστα να σχολάσουν ότι θα πάνε και απόγευμα κάπου. Ακριβώς. Ακριβώς και ήδη παίρνουμε τηλέφωνα. Ναι, αλλά ποιος θα τους πει που θα πάνε. Συγγνώμη. Ποιος θα τους πει που θα πάνε. Έχει οριστεί. Πάσιν τη διαταγή υπάρχουν ορισμένοι και το που θα πάνε και το πώς θα ενεργούν και τα πάντα. Είναι στη διαταγή. Και είναι έτοιμοι αυτό, δηλαδή. Να πάνε έτοιμα, από το ένα πόστο στο άλλο θα είναι έτοιμο πόλεμοι κατά του εγκλήματος. Μάλιστα. Ήδη παρουσιάζονται προβλήματα και δεχτήκαμε και τηλεφωνήματα από συναδέλφους οι οποίοι είναι και ελαφρύν καθήκον για λόγους υγείας, οι οποίοι έχουν κληθεί και αυτοί να παρουσιαστούν και δεν ξέρουν και τι να κάνουν γιατί σήμερα πρέπει να παρουσιαστούν. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες πρακτικές. Θεωρούμε ότι δύσκολα θα λειτουργήσει όσο έχει η διαταγή. Θα έπρεπε να γίνει καλύτερος σχεδιασμός και θα έπρεπε να σταθεί για περισσότερη μελέτη. Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Σας χαιρετώ.